Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας διανύει το 12ο χρόνο λειτουργίας της. 12 χρόνια αγώνων, προβολής δίκαιων ετοιμάτων των στρατιωτικών. Πολλά προβάλαμε, πολλά απαιτήσαμε, πολλά προωθήσαμε και κάναμε γνωστά στο Πανελλήνιο αλλά και στην ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων και στις εκάστοτε κυβερνήσεις, με την αμέριστη βέβαια βοήθεια της κομμένης. Αλλά και των τοπικών βουλευτών, οι οποίοι ποτέ δεν μας αρνήθηκαν συνδρομή, βοήθεια και διαβίβαση των προβλημάτων των στελεχών στα ανώτερα κλιμάκια. Τα προβλήματα τελείωσαν? Η απάντηση είναι όχι. Αναμένουμε απαντήσεις και πολύ περισσότερο ενέργειες για σημαντικότατα θέματα που δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας, αγωνίας και ταραχής στα στελέχη και κατ' επέκταση στις οικογένειές τους. Να θυμίσω το τεράστιο ζήτημα της προώρης αποστρατείας των επαγγελματιών οπλητών βάσει ενός παροχημένου νομοθετικού διατάγματος του 1974 που τους δείχνει την πόρτα της εξόδου από τις ένοπλες δυνάμεις με μοναδικό κριτήριο τα 50 κεράκια που θα σβήσουν στην τούρτα των γενεθλίων τους. Να θυμίσω τη μισθολογική αποκατάσταση των εθελοντών μακράς θητείας, τους οποίους απονεμήθηκε και ο βαθμός του λοχαγού πλέον, ενώ αποζημιώνονται με βαθμό ανθιπολοχαγού. Να θυμίσω τις τάξεις ΑΣΥ 96 και ένδευτερ, οι οποίες καθυστερούν στη βαθμολογική τους εξέλιξη έναντι των προηγουμένων τάξεων, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μετά τις προσπάθειες, τις τεράστιες προσπάθειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, της ΚΟΜΕΝΣ. Και θα μπορούσα να παριθμίσω πολλά ακόμα ζητήματα, όπως η αποζημίωση νυχτερινής εργασίας, βαθμολογικό ΑΣΥ ειδικών καταστάσεων, μοριοδότηση για ΣΟΑ, ανθυγιεινό επίδομα στρατιωτικών, αμετάθετο στελεχών μετά τα 30 χρόνια και πολλά άλλα. Δεν κουραζόμαστε, θα συνεχίσουμε. Κύριοι βουλευτές, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, τη βοήθειά σας για την προώθηση αλλά και τη λύση των προβλημάτων των στρατιωτικών. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο 2023, ιδίως εδώ στη Θεσσαλία, που ο λαός δοκιμάστηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέβαλαν τα μέγιστα, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς που ενεπλάκησαν. Πρώτα-πρώτα στη διάθεση των ανθρώπων που κινδύνευαν και κατά δεύτερον στη διάθεση των περιουσιών, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της ζωής των κατοίκων της Θεσσαλίας. Η ΕΣΠΕΦ, αλλά και πολλές ενώσεις των ενόπλων δυνάμεων και με μπροστάρι την ΠΡΟΜΕΝΣ, έστειλαν βοήθεια άμεσα στους Θεσσαλούς, στρατιωτικούς και όχι μόνο. Ακόμη και σήμερα, ο πρόεδρος της ΚΟΜΕΝΣ σε λίγο θα παραδώσει επιταγές σε συναδέλφους που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από τη μανία των Θεομηνιών. Όπως βλέπετε, το έργο της ΕΣΠΕ δεν περιορίζεται στα στενά συνδικαλιστικά μονοπάτια. Διαθέτει τράπεζα αίματος, που πάρα πολλές φορές έχει βοηθήσει συναδέλφους, μέλη, αλλά και όχι μόνο, σε στιγμές ανάγκης. Βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι η ΕΣΠΕΘ με παρεμβατικότητα στην τοπική κοινωνία συμμετέχει και σε άλλες εκδηλώσεις, όπως το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Δήμου Λαρισαίων. Και μάλιστα, ο πρώτος αγώνας είναι αύριο, το απόγευμα, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΣΠΕΘ θα αγωνιστεί με την ομάδα των λογιστών και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λόγω του χώρου και της ημερίδας που ακολουθεί ήταν δύσκολο να μοιραστεί πίτα στον καθένα, στην κοπή που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά. Για τον λόγο αυτό, στην είσοδο σας δόθηκε ένα νουμεράκι, το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 18 φλουριά, που θα κληρωθούν στη συνέχεια. Και να ξέρετε ότι το ΔΣ δεν συμμετέχει στην κλήρωση των φλουριών. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κύριο Θανάση Μαμάκο, για τη διάθεση αυτού του υπέροχου χώρου, όπως επίσης τη Διευθύντρια της Δημοτικής Πινακοθήκης και Μουσείου ΓΙ Κατσίγρα, την κυρία Ιωάννα Δελιγιάννη, και όλο το προσωπικό για την άριστη συνεργασία και τη βοήθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα της εκδήλωσης. Ο κύριος Γιώργος Κουλσάρης βρίσκεται εδώ. Θα τα πούμε σε ένα λεπτάκι. Όπως προείπα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συμμετέχουν ενεργά στην προστασία των πολιτών της χώρας και όχι μόνο
στα πλαίσια της ασφάλειας και της εδαφικής ακυριότητας της χώρας, αλλά και σε κάθε δύσκολη στιγμή. Το είδατε πολύ πρόσφατα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Μπορεί η προσφορά να βασίζεται σε διαταγές από την ιεραρχία, αλλά καμία τέτοια είδους διαταγή δεν μπορεί να εκτελεστεί εάν το στέλεχος δεν έχει έμφυτο το αίσθημα της προσφοράς. Και το αίσθημα, τα στελέχη το κουβαλάνε κάθε ώρα, κάθε στιγμή, εντός ή εκτός υπηρεσίας. Έτσι, το περσινό καλοκαίρι, ο αντιπασχιστής τεχνικού Γιώργος Κουρσάρης, έλα κοντά μας Γιώργο, συμμετείχε στο περιστατικό του παρολίγου πνιγμού και τη διάσωση Λουόμενης που έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου του 23 στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Πευκίου Ευβίας. Τον αγαπητό Γιώργο δίνουμε θερμά συγχαρητήρια για την πράξη του και του αφημένουμε σε όλους και όλες που τιμήσατε με την παρουσία σας την κοπή της πρωτοποριακής φύτας της ΕΣΠΕΘ αλλά και την ημερίδα ενημέρωσης με τη συνεργασία της Κομμένης. Να έχετε μια καλή χρονιά, μια χρονιά με αρρωγή στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, μια χρονιά με λύσεις στα προβλήματα, μια χρονιά μόνο με χαμόγελα. Ευχαριστώ.